ζωντανή σύνδεση αυτή τη στιγμή με Γερμανία, να συνομιλήσουμε με την Φωτεινή Καλπακίδη. Φωτεινή, σου μιλάω στον ελληνικό λόγο και της ηλικίας. Μου το επιτρέπεις? Ναι, φυσικά. Για πες μας λοιπόν, έχεις καταγωγή από την Κρήτη, γεννήθηκες στο νησί, σωστά? Ναι, είμαι από Ηράκλειο Κρήτης, ναι. Και τον προηγούμενο χρόνο, τον Οκτώβριο, ήρθα στην Αυστρία, ναι. Τώρα μένω στη Γερμανία, ήρθα στην Αυστρία σαν φοιτήτρια Εράσμος. Στην Αυστρία, λοιπόν, φοιτήτρια στην Αυστρία, όχι στη Γερμανία. Όχι. Οπότε, ταξιδεύεις ανάμεσα στην Ελλάδα, την Αυστρία και τη Γερμανία. Ναι. Το συναίσθημα ποιο είναι? Είναι έντονο, είναι όμορφο? Πολύ ωραίο. Βασικά, μου αρέσει πάρα πολύ να ταξιδεύω και σε οποιαδήποτε χώρα και να πηγαίνω, μου αρέσει. Λοιπόν, Γερμανία, Αυστρία ή Κρήτη? Κοιτάξτε, Κρήτη. Το καλοκαίρι Κρήτη. Το καλοκαίρι Κρήτη. Ναι. Κρήτη όμως σε περίοδο πανδημίας υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί, έτσι δεν είναι? Δεν μπορείς να βιώσεις έτσι ελεύθερα, ναι, συναισθήματα και να ζεις την καθημερινότητα. Ναι. Πώς είναι η ζωή στο εξωτερικό τώρα σε μία περίοδο που βιώνουμε την πανδημία? Ναι. Λοιπόν, θα σας πω. Εγώ την πανδημία δεν την βίωσα πολύ έντονα. Δηλαδή δεν βίωσα κανένα απόλυτο lockdown. Δεν κλειστήκαμε απόλυτα στο σπίτι μέσα, ούτε είχαμε κάποια μηνύματα να στέλνουμε για να βγούμε έξω. Αναφέρεσαι τώρα στη ζωή στην Αυστρία? Ναι. Στην Αυστρία, μάλιστα. Στην Αυστρία. Την περίοδο του κορονοϊού, δηλαδή περίοδο Μάρτη, Απρίλη, Μάη, ναι, δεν ήμασταν απόλυτα κλεισμένοι μέσα. Είχαμε τη δυνατότητα να βγαίνουμε έξω, να επισκεφτόμαστε οποιαδήποτε περιοχή θέλαμε με το ποδήλατο. Τώρα, επειδή εργάζομαι κιόλας, βλέπω ότι η περίοδος πανδημίας δεν έχουμε καθόλου τουρισμό. Δηλαδή, περιμένουν τουρίστες. Εγώ μένω στο Σάλτσμπουργκ και δεν έχουμε καθόλου τουρίστες. Έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά. Υπάρχουν και εδώ πολλοί άνεργοι μετά τον κορονοϊό. Την περίοδο που μιλάμε τώρα είναι επίσης αυξημένα τα ποσοστά κορονοϊού στην Αυστρία. Αλλά σαν Φωτεινή και σαν περίοδο που το βίωσα δεν ήταν πολύ έντονο για μένα και σε αυτό συνέβαλε το ότι είχαμε τη δυνατότητα να βγούμε έξω. Δεν έχεις τελειώσει τις σπουδές σου στην Αυστρία, σωστά? Ακόμα. Τέλη Σεπτέμβρη τελειώνω. Έχω μπερδευτεί λίγο. Και η Γερμανία πώς βρέθηκες? Το Σάλτσμπουργκ είναι πολύ κοντά σε μια περιοχή της Γερμανίας, ναι, το Φάι, που ναι, είναι 6 λεπτά με το τρένο. Α, οπότε λες, δεν εκμεταλλεύομαι τώρα τη μικρή απόσταση να βρεθώ και στη Γερμανία. Κάπως έτσι το παίρνεις. Να σας πω την αλήθεια ότι τα ενίκια στο Σάλτσμπουργκ είναι πάρα πολύ ακριβά. Ναι. Έλα, μπορεί να υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που δεν θες να μας πεις. Εγώ το σέβομαι, λοιπόν. Η καθημερινότητα τώρα πώς κυλά? Για δώσε μας λίγο έτσι μια αίσθηση. Η καθημερινότητα είναι φυσιολογική, όπως ήταν πριν τον κορονοϊό. Δηλαδή, το μόνο που δεν είναι φυσιολογικό είναι ότι πάλι τώρα, δηλαδή από τη Δευτέρα, πρέπει να ξαναφοράμε μάσκες. Μέχρι τη Δευτέρα. Σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ναι. Εξωτερικούς όχι. Όχι εξωτερικούς. Εσωτερικούς, ναι, χώρους. Γιατί εδώ, ας πούμε, στο Ηράκλειο, για παράδειγμα, πρέπει και σε εξωτερικούς χώρους να φοράμε τη μάσκα μας. Όχι. Σε εξωτερικούς, όπως και στη Γερμανία, να σας πω, επειδή γνωρίζω και στη Γερμανία, σε εξωτερικούς χώρους μπορείς να κυκλοφορείς χωρίς τη μάσκα, αλλά σε εσωτερικούς παντού. Πώς αντιλαμβάνονται τώρα την κρισιμότητα της κατάστασης τόσο οι Αυστριακοί όσο και οι Γερμανοί? Τι αίσθηση έχεις? Είναι πολύ σοβαρό, είναι σημαντικό για εκείνους. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, που μιλάω με το αφεντικό μου στη δουλειά, είναι πολύ σημαντικό για εκείνη, γιατί σε περίοδο που ήταν, δηλαδή πριν την κρίση, ήταν πολύ αναπτυγμένα οικονομικά και τώρα είναι πολύ δύσκολα. Ας πούμε, δουλεύουμε εμείς στο 60%, 50%. Και ναι, αυτό. Είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα. Είσαι ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος έχει βγει στο εξωτερικό για σπουδές. Τι σπουδάσες, τι σπουδάζεις? Ιστορία, αρχαιολογία. Τέλει. Ιστορία και αρχαιολογία, φαντάζομαι. Ναι. Θα επιστρέψεις στην Ελλάδα? Στο άμεσο μέλλον όχι, γιατί σκεφτόμουν να επιστρέψω για να τελειώσω το πτυχίο μου, αλλά τώρα αφού είναι ηλεκτρονικά θα το τελειώσω εδώ. Είναι πολύ δύσκολο να βρω κάποια δουλειά και είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο για μένα να γυρίσω τώρα. Ηλεκτρονικά, δηλαδή η φοιτηση γίνεται από απόσταση λόγω πανδημίας. Ναι. Ναι, στο Πανεπιστήμιο Κρήτη, στο Ρέθυμνο, επειδή θα συνεχίσω τις σπουδές μου στο Ρέθυμνο, ναι. Γίνεται, όλες οι παραδόσεις είναι ηλεκτρονικά. Είναι ηλεκτρονικά. Πανδημίας. Ωστόσο, υπάρχει καταλληλότερο μέρος να ασκήσεις και να δουλέψεις πάνω στο αντικείμενο που σπούδασες από την Ελλάδα? Μιλάμε τώρα για ιστορία και αρχαιολογία. Λέω τώρα εγώ. Όχι, δεν είναι. Η Ελλάδα έχει απίστευτη ιστορία. Δεν μπορεί να συγκριθεί με κάποια άλλη χώρα για μένα. Αλλά δυστυχώς οι θέσεις εργασίας είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν, και η μισθή είναι πολύ, πολύ χαμηλή. Δηλαδή συγκριτικά με εδώ πέρα που είμαι αυτή τη στιγμή. Η οικογένεια τι λέει? Με στηρίζει. Η μαμά μου και ο μπαμπάς μου είχαν βγει παλαιότερα, όταν ήταν και αυτή στην ηλικία μου στο εξωτερικό. Και γνωρίζει, καταλαβαίνει το συναίσθημά μου να βγω, να δω κάτι διαφορετικό, και αν δεν μ' αρέσει και αλλάξω γνώμη αργότερα, θα επιστρέψω. Δεν με κρατάει κανένας. Τους έχεις ενημερώσει ότι θα βγεις τηλεόραση σήμερα? Ναι. Θες να τους πεις κάτι? Θέλω να τους πω ότι μου λείπουνε και ότι να είναι δυνατοί και να προσέχουνε, να μην αρρωστήσουνε. Να προσέχουν. Όταν ναι. Στη νέα γενιά, σε ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στην ηλικία σου. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει, έχει δει και διαφορετικές παραστάσεις. Στην Αυστρία, στη Γερμανία τώρα, έχει ζήσει και Ελλάδα, έχεις μεγαλώσει, έχεις πάει στο σχολείο. Έχουμε και ένα νεαρό ο οποίος κοιτάει από πίσω έτσι. Δεν ξέρω αν θέλει να βγει, μπορεί να βγει αν θέλει. Αν ντρέπεται, δεν πειράζει. Δεν μιλάει ελληνικά. Δεν μιλάει. Είναι λοιπόν ο λόγος που βρέθηκε στη Γερμανία, μάλλον. Λοιπόν, ναι, να στείλεις ένα μήνυμα λοιπόν σε νέους ανθρώπους. Ποιο μήνυμα θα ήταν αυτό? Ότι να κυνηγάνε τα όνειρά τους και να τα κάνουν πραγματικότητα, και ότι τίποτα δεν μπορεί να τους σταματήσει, μόνο ο ίδιος ο εαυτός. Δεν έχω κάτι καλύτερο. Ακριβώς. Μας χαρίζεις ένα μεγάλο χαμόγελο, ένα όμορφο χαμόγελο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Και ανανεώνουμε βέβαια το ραντεβού μας όποτε εσύ θέλεις.